Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αλλάζει και γίνεται μόνιμο το πρόγραμμα Εξοικονομώ, όπως αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί από χθες με τίτλο «Πράσινες επιδοτήσεις για όλα τα ακίνητα». Σύμφωνα με την εφημερίδα, το ποσό που θα διατίθεται το χρόνο για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων θα φτάσει στα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εξετάζεται εάν το ανώτατο εισοδηματικό κριτήριο μπορεί να φτάσει στα 70.000. Και δεύτερη δύσκολη νύχτα στις Καστανιές Εύρου, που συγκεντρώνονται χιλιάδες άτομα με την προσδοκία να περάσουν εντός ελληνικού εδάφους. Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν περαιτέρω. Τεθωρακισμένα 1.000 άνδρες των ειδικών δυνάμεων στον Εύρο, αλλά και 52 ταχύπλοα στο Αιγαίο. Ωστόσο, η κατάσταση στα σύνορα και ειδικά στις Καστανιές παραμένει τεταμένη. Εχθές οι αρχές προχώρησαν σε 70 συλλήψεις, ενώ άλλες 66 έγιναν την Παρασκευή. Κανείς δεν πρόκειται να περάσει τα σύνορα εάν δεν διαθέτει νόμιμα χαρτιά εισόδου, δήλωσε από τη Νέα Βίσα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδια ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βράδυ είχαμε 9.600 προσπάθειες παραβίασης των συνόρων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, σημειώνοντας ότι όλοι αυτοί είναι αδύνατο να προέρχονται από την Ιντλίπ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για οργανωμένο σχέδιο από την Τουρκία με τις τεράστιες μεταναστευτικές ροές έκανε λόγο ο πρόεδρος των συνοριοφυλάκων, ενώ όπως επιβεβαίωσε πριν από λίγο στο Real FM ο πρόεδρος κοινότητας Καστανιάς, Τούρκοι στρατιώτες έκοψαν σε σημεία τα στυρματοπλέγματα προκειμένου να δημιουργήσουν περάσματα στα σύνορα. Ο φράκτης, όπως μας είπε, αποκαταστάθηκε άμεσα. Στο μεταξύ, αγωνία επικρατεί και για την κατάσταση στα νησιά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνολικά 220 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στις παραλίες της Βόρειας και της Ανατολικής Λέσβου, ενώ πληροφορίες από το λιμενικό αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 περιστατικά σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος Κομισιόν εκφράζει τη στήριξή της στην Ελλάδα αλλά και τη Βουλγαρία που δοκιμάζονται από την προσφυγική μεταναστευτική κρίση. Ενώ ο Ομοσπονδιακός Καγκελάριος της Αυστρίας δήλωσε την πρόθεση της χώρας του να συνδράμει οικονομικά αλλά και με έμψυχο δυναμικό τη χώρα μας και τη Βουλγαρία προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση. Σύμφωνα δε με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, περίπου 13.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί κατά μήκος των συνόρων Τουρκίας-Ελλάδας. Μετά βεβαίως τις δηλώσεις Ερντογάν ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά για όσους θέλουν να πάνε στην Ευρώπη. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο αυτό του κορονοϊού, 7 είναι πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα μας. Εχθές το βράδυ ανακοινώθηκε ότι εκτός από την 38χρονη στη Θεσσαλονίκη, το παιδί της και τις άλλες δύο γυναίκες στην Αθήνα, ακόμη 3 άνθρωποι προσβλήθηκαν από τον ιό. Πρόκειται για μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που ήρθε σε επαφή με το πρώτο κρούσμα και η οποία βρίσκεται σε απομόνωση νοσοκομείο αναφοράς στην πρωτεύουσα. Τα άλλα δύο από τα νέα κρούσματα αφορούν έναν Έλληνα που ταξίδευσε στην Ιταλία, καθώς και έναν ακόμη ο οποίος αποτελεί επίσης στενή επαφή του τρίτου κατά σειρά επιβεβαιωμένου κρούσματος. Την ίδια ώρα, φόβους για περαιτέρω εξάπλωση του ιού εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για το θέμα, Σωτήρης Τσιόδρας. Την ίδια ώρα στην Ιταλία οι νεκροί έχουν φτάσει στους 29 και ο αριθμός των κρουσμάτων τα 1050, με πολλές νέες περιπτώσεις να καταγράφονται κυρίως στη Βόρεια Ιταλία. Οι πρώτοι θάνατοι από τον ιό ανακοινώθηκαν σε Αυστραλία, Αρμενία και Ηνωμένες Πολιτείες. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Το παιχνίδι του Όφη με τη Λαμία ξεχωρίζει σήμερα στο πρόγραμμα της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής κανονικής διάρκειας της Super League. Παίζουν ακόμη Άρης Ατρόμητος, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης, Ξάνθη ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Πανετολικός, Παναθηναϊκός Βόλος και Πανιόνιος ΑΕΚ. Σέντρας σε 7 το απόγευμα με απευθείας μετάδοση των αγώνων από το Real FM. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Είναι μια χορηγία της Vodafone. Γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές είναι ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει ως προς τις μέγιστες τιμές. Τρέξε, γιατί πάτησα το play και δεν κάνω pause. Σε τι? Στο επεισόδιο, τι άλλο! Είχαμε μείνει εκεί που η Νικόλ Κίντμαν συνομωτεί με τις κολλητές της. Ο Νάιτ Κίνγκ αναμετρείται με τον δράκο της Δενέρης. Ο detective Μάθιου Μακόναχη ανακρίνει έναν περίεργο πιθανό δολοφόνο. Κάτσε, γιατί σε έχασα. Βάλτα λίγο σε μία σειρά. Δύσκολο να τα βάλεις σε μία σειρά τώρα που όλες οι διάσημες σειρές της HBO ήρθαν στο Vodafone TV. Big Little Lies, Game of Thrones, Sex and the City, True Detective, η ολοκαιρία.
καινούργιες Avenue 5, The Outsider, Euphoria, αλλά και πολλές ακόμα είναι αποκλειστικά στο Vodafone TV, το σπίτι της HBO. Vodafone TV, όλα εδώ για σένα. Το μέλλον συναρπάζει. Ready? Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Real Weekend στους 97,8. Σεμνά και ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση. Και αυτό το οποίο έρχεται, κυρίες και κύριοι, είναι το Top 10 της Κυριακής. Στο νούμερο 10 η 40χρονη κυρία η οποία διαγνώστηκε με κορονοϊό. Όπως είπε, πήγε στο νοσοκομείο, τους είπε τα συμπτώματα, τους είπε ότι ερχόταν από Ιταλία και τις απάντησαν. Πάρτε το νουμεράκι σας και περιμένετε. Πήρε το 166 και η σειρά ήταν στο 133. Χρόνος αναμονής, όπως είπα, 4 ώρες στην αίθουσα με τους υπόλοιπους ασθενείς. Ναι. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Είναι αυτό που λέμε παραδίνεται. Στο νούμερο 9, οι Τούρκοι, οι οποίοι δίνουν στους μετανάστες τα κρυγόνα. Και αυτοί τα παίρνουν και τα πετάνε στα ΜΑΤ. Και τα δικά μας ΜΑΤ γελάνε. Άντε τώρα να εξηγήσεις στους Τούρκους τι γίνεται στην Ελλάδα κάθε Παρασκευή και Σάββατο στα Εξάρχεια. Η αλήθεια είναι ότι οι δικοί μας έχουν αυτό το οποίο επιστημονικά θα το χαρακτήριζε κανείς ανοσία. Δηλαδή, λαϊκά, βλέπουν τα δακρυγόνα όπως οι Τούρτες τα κεράκια. Πάνε μαζί, ρε παιδί μου. Ματατζή και τα κρυγόνο. Ήρθαμε εδώ και μας πετάξαν τίποτα. Ναι. Δηλαδή, το ματατζή, αν κλείσει τα φώτα και τον δει το βράδυ σε σκοτάδι, φωσφορίζει. Στο νούμερο 8 είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δημήτρη, λάμπης μπάμπη μου. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ανησυχούν, λέει, έχουν τον πρώτο νεκρό από τον κορονοϊό. Πόσους κατοίκους έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Αυτό λες. Ή που μπαίνουν οι τρελοί στα σχολεία και σκοτώνουν 10 φορά και 15. Ναι. Ο κορονοϊός είναι από τα προβλήματα, μάλλον το μικρότερό τους. Το ανύπαρκτο. Πάμε παρακάτω. Στο νούμερο 7, οι τράπεζες οι οποίες τελικά βρήκαν το κόλπο. Αν τα χαρτονομίσματα κλαπούν. Από αυτομάτως... ATM. Ναι, από ATM φυσικά. Υπάρχει ένα συστηματάκι που τα βάφει πράσινα και είναι άχρηστα. Γατάκια, ερασιτέχνες. Ναι. Όταν οι τράπεζες κλέβανε, ήσασταν αγέννητοι. Στο νούμερο 6, Τούρκος διακινητής, ο οποίος κάνει και δηλώσει στην κάμερα και λέει: με εντολή Ερντογάν στέλνουμε τον κόσμο απέναντι. Τι να κάνει τώρα, να δείξουν υπαχοή. Να το πούνε γκιουλενιστή. Ξέρετε πώς τους έχουν τους γκιουλενιστές στην Τουρκία. Ο άνθρωπος δεν την εντολή περίμενε. Εντάξει. Το έκανε και χωρίς, είχε πάρει πρωτοβουλία, αλλά ακόμη καλύτερα. Okay. Στο νούμερο 5, η κυβέρνηση. Που λέει εντάξει, ήμασταν έτοιμοι για την αντίμετωση του κορονοϊού. Μπράβο σε όλους. Ναι. Απλά τα φαρμακεία δεν έχουν μάσκες. Όποιος βρείτε τώρα στο σούπερ μάρκετ, το ανταλλάσσουμε με 10 μιλιγκράμμα αντισηπτικό και πάει λέγοντας. Ναι. Δεν λέμε ότι δεν ήταν έτοιμοι. Λέμε ότι 40χρονοι που ήταν το τέταρτο κρούσμα περίμενε. Τη είπα να περιμένει 4 ώρες θέλους αναμονής. Αυτό λέμε. Δεν το λες και έλλειψη προετοιμασίας. Ναι, σε κάνει περίπτωση. Στο νούμερο 4. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι λίγο σύνθετο. Ο Τεντ Κρούζ είναι βουλευτής των Ρεπουμπλικανών. Δεν είναι ο Τόμ, είναι ο Τεντ Κρούζ. Ναι, είναι αυτός ο οποίος ηρωνεύτηκε την ακτιβίστρια βουλευτή Αλεξάνδρα Οκάζιο Κορτέζ. Που είναι νέο ανερχόμενο αστέρι των Δημοκρατικών. Επειδή ήταν αντίθετη με τον ορισμό του αντιπροέδρου του Πένς ως επικεφαλής της Επιτροπής για τον Κορονοϊό. Ναι, είπε είμαι αντίθετη γιατί αυτός ήταν κυβερνήτης. Είχε υπερπολαπλάσια ποσοστά κρουσμάτων του AIDS. Γιατί δεν δεχόταν τις επιστημονικές προσεγγίσεις. Και γιατί τον βάλαμε αυτό, γιατί δεν βάλαμε ένα σχετικό. Είναι, λέει άσχετος με την ιατρική. Τη ρωτάει λοιπόν ο Κρούζ στο Twitter. Αφού μιλάς σαν προφήτης της επιστήμης, για πες μας, τι ακριβώς είναι το χρωμόσωμα Y. Και το απαντάει. Εκπλήσουμε που ρωτάτε για τα χρωμοσώματα, δεδομένου ότι δεν πιστεύετε στην εξελεκτική θεωρία.